είναι η πρώτη πρόσκληση που δέχεται αρχηγός, που δέχεται ο δικτάτορας από αρχηγό ξένου κράτους να επισκεφθεί μια χώρα. Βεβαίως δεν γίνεται το ταξίδι, ωστόσο όμως οι σχέσεις συνεχίζονται και το επόμενο έτος πηγαίνει και ο Φέδων Άγγλος Καβαλεράτος και ο Ξαντόπουλος Παρμάς μετά πριν στο Βουκουρέστι. Τώρα, όταν έρχεται ο Ιον Μπραντ, η κατάσταση είναι τελείως στενή. Είναι η περίοδος εκείνη που η Χούντα επιχειρεί έναν ελεγχόμενο φιλελευθερισμό. Είναι η κυβέρνηση Μαρκεζίνη, έχει προηγηθεί το κίνημα στον Αφρικό κτλ. Έρχεται σε μια κατάσταση δύσκολη και ο ίδιος, όπως ακούσατε, δεν είναι διπλωμάτης έγκυος. Ασχολείται με άλλα θέματα που μπορούν να θέτουν την αποστολή στην Αθήνα. Οπότε, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι έκρηκτη πρώτον. Δεύτερον, έρχεται και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ την περίοδο αυτή, όπου η Ελλάδα τηρεί μια στάση, τουλάχιστον φαινομενικά, κάπως έτσι σκληρή, αλλά θα δούμε ότι στην πράξη δεν ήταν τόσο σκληρή. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η οικονομική κρίση μετά τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει ο ίδιος να προετοιμάσει είναι η επίσκεψη του Τσαουσέσκου. Ήταν ο πρώτος ηγέτης ξένου κράτους κομμουνιστικού που θα ερχόταν στην Ελλάδα. Και οπωσδήποτε η Χούντα έπρεπε να δώσει μεγάλη βαρύτητα στην επίσκεψη αυτή. Γι' αυτό και προετοιμάζεται το ταξίδι του Τσαουσέσκου. Ο Μπραντ έχει λίγο μπρακ. Πώς θα το οργανώσουμε, τι θα κάνουμε. Ήξερε τα αριστοκρατικά δημοσία του Τσαουσέσκου, το ότι αυτοί ζούσαν στην Κρήτη και στην Πολυτέλεια, το ότι ανέκτησαν τον σοσιαλισμό με καπιταλιστικό χρήμα. Η Ρουμανία παίρνει λεφτά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παίρνει λεφτά από την Παγκόσμια Τράπεζα. Πώς γίνεται αυτό ένα κομμουνιστικό κράτος να παίρνει λεφτά από καπιταλιστικούς οργανισμούς? Πάει στο σκοπιμότητα, όπως και η Πολωνία. Η γραμμή ήταν η εξής. Ξέρουν πολύ καλά ότι τα δάνεια δεν θα μπορούσαν εύκολα να αποπληρωθούν, ότι θα υπήρξε κοινωνική ένταση και ότι αυτό θα οδηγούσε στην υπονόμευση του κομμουνισμού. Βλέπετε, τυχαία δεν είχε και στην Πολωνία και στη Ρουμανία και μέχρι στην Ιουγκοσλαβία γίνεται αυτό που αρχίζουν τα προβλήματα το 80 στην Ρουμανία, στην Πολωνία και το 81 στη Ρουμανία, όταν εξοπλιστεί το χρέος του δηλαδή, οι δυτικές τράπεζες. Λοιπόν, τότε υπήρχε σκοπιμότητα στη χορήγηση των δανείων. Γιατί πάντα και η πολιτική των κρατών ήταν να εξελιχθούμε σε βιομηχανικό κράτος, να αναπτύξουμε βαριά βιομηχανία. Χωρίς να υπάρχουν πάντα οι προϋποθέσεις, γιατί τα προϊόντα δεν είναι αγωνιστικά. Τώρα γυρίζουμε πάλι στο θέμα μας. Εκεί βεβαίως έχουμε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, τα οποία ανατρέπουν όλα τα σχέδια για την επιστροφή, για το αξίδι του Τσαουσέσκου. Από εδώ και πέρα η Ελλάδα μπαίνει σε μια περιφέτεια, η ανατροπή του Παπαδόπουλου, η νέα Χούντα, του Ιωαννίδη. Ο ίδιος ο Ιον Μπραντ τώρα βρίσκεται σε μία μηχανία. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ελλάδα την περίοδο αυτή. Και οι συναντήσεις που έχει με τους διαφόρους πολιτικούς είναι πρώτον γιατί ανεπράττει η Χούντα του Παπαδόπουλου και γιατί έχουμε αυτή την αλλαγή. Τότε η άποψη που επικρατούσε ήταν αυτό έγινε, διότι δεν έδωσε ο Παπαδόπουλος τον εναέριο χώρο στους Αμερικανούς στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Δεύτερον, ότι είναι οι Αμερικανοί που αναμίχθηκαν, λέγεται αυτό μέσα, και ανέτρεψαν τον Παπαδόπουλο και φέραν τον Ιωαννίδη. Και αυτό ξέρουμε ότι σήμερα δεν ισχύει. Αλλά την εποχή εκείνη οι απόψεις αυτές περνούσαν και συνδυάζονταν με τις γενικότερες αυτές τις εξελίξεις. Αρχές τώρα το 1974 με τη νέα κυβέρνηση του Ανδρουτσόπουλου, ο Μπραντ παρακολουθεί και τις εξελίξεις στην Ελλάδα, αν θα μπορέσει να επέλθει. Δηλαδή τώρα να σας πω ότι για το Πολυτεχνείο γράφει πολύ κολλητικά για τους φοιτητές, επειδή και ο ίδιος ως κομμουνιστής, σε πάση περιπτώσει, ταυτίζεται με την αγωνιστικότητα, θαυμάζει τον ηρωισμό των φοιτητών της Ελλάδας στην περίοδο αυτή. Το 1984 τον απασχολούν τα εξής προβλήματα. Πρώτον, εξελίξεις στην Ελλάδα. Αυτό αφορά το Κυπριακό. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Δεύτερον, από τις ομιλίες που έχει με Έλληνες διπλωμάτες στον Τζούνι, είναι η πρωτοβουλία που είχε αναλάβει τότε η Σοβιετική Ένωση για την σύγκληση της συνδιάσκεψης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και συνεργασία, η οποία θα υπογράψει με την τελική πράξη του Ελσίνκη 1975. Εκεί έμπαινε ένα ζήτημα ανακοίνησης ζητήματος σημειονοτήτων. Αυτό το θέλει κυρίως η Ιουγκοσλαβία.
πλαίσια των εργασιών της συνδιάσκεψης να ανεπινήσει σε κύματα μειονοτήτων. Η Ελλάδα αντιδρά. Αντιδρά διότι αρχές του 1974 τίθεται σε ισχύ το νέο σύνταγμα της Ιουγκοσλαβίας, το οποίο προβλέπει την αποκέντρωση και την ανάληψη πολλών αρμοδιοτήτων από τις εταιρείες δημοκρατίας. Με άλλα λόγια, από εδώ και πέρα μπορούσαν τα Σκόπια μόνα τους να ανακοινούν ζητήματα, χωρίς να ρωτιέται η κοινωνική κυβέρνηση, μπορούσαν να υπογράφουν συμφωνίες με ξένες χώρες. Την Ελλάδα την απασχολεί τι θα γίνει στην Ιουγκοσλαβία αν πεθάνει ο Τίτο. Οπότε η γραμμή ήταν αν πεθάνει ο Τίτο και παίρνει η Ρουμανία ή η Ιουγκοσλαβία περάσει πάλι σε σοβιετικό έλεγχο, τότε το μακεδονικό στα πλαίσια της σοβιετικής πολιτικής θα γίνει όργανο υπονόμευσης των κρατών και άσκησης μιας πολιτικής. Οπότε δεν θέλει η Ελλάδα να κινούνται τέτοια ζητήματα και προσπαθεί να βρει μια αλληλεγγύη με τη Ρουμανία, το γεγονός ότι και εσείς έχετε μειονοτικά ζητήματα, ήταν το ζήτημα των Ρουμάνων της Τρανσυλβανίας και οι Σύμβουλοι κτλ. Συνεπώς είναι καλό τέτοια ζητήματα να μην ανακοινωθούν και ακόμα προσωπικά εδώ υπάρχει μια συνεπώς σύμβουλη. Δεν ανακοινούνται τέτοια ζητήματα. Το άλλο είναι η Βουλγαρία. Το 1993 υπάρχει έμεσα πρόταση του Ζήφκοφ για ένωση της Ρουμανίας με την Σοβιετική Ένωση. Να γίνει η Ρουμανία, η Βουλγαρία συγγνώμη, μια Σοβιετική Δημοκρατία. Αυτό έμεσα προβάλλεται το 1993. Παλαιότερα ήταν επίσημη πρόταση. Αυτό καταλαβαίνετε ανησυχεί και την Ελλάδα, ανησυχεί και τις άλλες βαλκανικές χώρες. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν προωθείται. Εκείνο όμως που τον απασχολεί περισσότερο είναι το Κυπριακό. Έχει πολλές συνομιλίες με τον Νίκο Κραγκιώτη, με τον οποίο είναι προσωπική φίλη. Και δεν φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τις συναντήσεις αυτές ότι ετοιμάζεται το πραξικόπημα. Και βέβαια ο Κραγκιώτης στέλνει ξεκάθαρα τα ερωτήματα στην κυβέρνηση του Ανδρού Τσοπούλου. Ποια είναι η θέση σας? Στηρίζετε την ανεξαρτησία της Κύπρου? Φανερά. Ή έχετε μικρή πολιτική από τη μία πλευρά αυτό, από την άλλη ενισχύεται τις διάφορες ομάδες της ΕΟΚΑ μετά τον θάνατο του Βουλήνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ετοιμάζεται ένα πραξικόπημα. Εμείς σήμερα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Γνωρίζουμε το ταξίδι του Ιζυγή από τον Ιωάννη στη Σόφια, όπου ζήτησε βοήθεια από τους Βουλγαρούς μέσω των Σοβιετικών να δοθούν καταρχήν όπλα στους Μακαριακούς. Και από την άλλη πλευρά η Σοβιετική Βουλγαρία να κάνει στρατιωτικά γυμνάσια, μήπως φοβηθούν οι δικοί μας εδώ και δεν κάνουν το πραξικόπημα. Γνωρίζουμε ότι όπλα δόθηκαν στους Μακαριακούς και ότι υπήρξε σοβιετικό διάβημα στην κυβέρνηση Ανδρέα Τσοπούλου να μην επιχειρηθεί τίποτα στην Κύπρο. Αλλά, όπως φαίνεται και μέσα στο κείμενο, η κυβέρνηση είχε πολιτικά πρόσωπα και στρατιωτικά πρόσωπα. Τα πολιτικά πρόσωπα, Σπύρος Πεντενές, που ήταν πρώην πρόεδρος στο Βελιγράδι, Ιωάννης Τσούλης, κατάλαβαν τι γίνεται και γρήγορα παραιτήθηκαν. Τα στρατιωτικά πρόσωπα είχαν προχωρήσει στο πραξικόπημα με τους γνωστούς λόγους που δεν χρειάζεται τώρα εδώ να αναφέρουμε. Από εκεί και πέρα ο Ιαν Μπραντ περιγράφει δύο πράγματα. Την εξέλιξη της κυπριακής τραγωδίας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι περιγραφές σε αυτήν την μετάφραση με την άγνοια την έλευση του Καραμαλή. Πρώτον, κατά πώς θα μπορέσει ο Καραμαλής να επιβληθεί στους στρατιωτικούς, αν στρατιωτικούς, και δεύτερον, πώς θα εξελιχθεί το Κυπριακό. Εδώ η νέα κυβέρνηση του Καραμαλή, το 1984, ζητάει τη βοήθεια της Ρουμανίας, προκειμένου να υπάρξει ψήφιση για αυτονομία, για άλλες πρωτοβουλίες, για λύση του Κυπριακού. Σε πρώτη φάση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και η αναζήτηση της λύσης σε ένα ενιαίο κράτος, μια, αν πάμε σε μια λύση ομοσπονδίας, αλλά ανάλογα με τον πληθυσμό να υπάρχει εκπροσώπηση. Το κράτος όμως να παραμείνει ενιαίο. Πολλές φορές αυτό ονομάζεται και καντονοποίηση. Όμως η Ρουμανία εδώ στηρίζει την Ελλάδα στα χρόνια αυτά για την λύση του Κυπριακού. Προχωρούμε το 1975, φαίνεται σταδιακά ότι η δημοκρατία έχει εμπεδωθεί στην Ελλάδα και το έτος αυτό είναι το έτος που ο Καραμαλής αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε διαβαλκανικό επίπεδο να αναθερμάνει τις σχέσεις της Ελλάδας με τα γειτονικά κράτη,
προκειμένου αυτό που η Ελλάδα θέλει, πέρα από τα οικονομικά, είναι στήριξη των ελληνικών θέσεων στο Κυπριακό και στην Έλληνο-Τουρκική διαφορά. Εδώ μιλάμε για την περιοδία του Καραμελή το 1975 σε πολλές βαλκανικές χώρες, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία και Βουλγαρία. Η Ρουμανία είναι η πρώτη χώρα που επισκέπτεται, δεν υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα. Βέβαια, αυτό που ευνοεί τώρα τα ανοίγματα αυτά του Καραμαλή είναι το ότι είναι σε εξέλιξη η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για την ασφάλεια της συνεργασίας στην Ευρώπη. Με άλλα λόγια, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον είναι σε ένα κλίμα ύφεσης, αυτό μεταφράζεται ότι μπορώ και εγώ τώρα να κάνω ανοίγματα στα κομμουνιστικά κράτη, είτε είναι μέλος μέρους φόρτους Βαρσοβίας, είτε όχι. Εδώ είναι η επίσκεψη του Καραμαλή στο Ουρέστη το 1975, λίγο πριν η συνδιάσκεψη του Βαλκανική στην Αθήνα, με τους Ουρέστη. Αυτά συνθέτει ο Καραμαλής, να κάνει μια Βαλκανική συνδιάσκεψη στην Αθήνα, προκειμένου να υιοθετηθεί ένα ψήφισμα υπέρ των ελληνικών θέσεων. Με τη Ρουμανία δεν υπάρχουν προβλήματα. Και οι δύο χώρες θέτουν το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας. Στην μεν Ελλάδα αυτό μεταφράζεται ότι η Ελλάδα έχει φύγει από το ΝΑΤΟ, από το στρατιωτικό σχέδιο του ΝΑΤΟ. Στη δε Ρουμανία αυτό μεταφράζεται ότι έχει μια ιδιότυπη σχέση έναντι της Σοβιετικής Ένωσης. Οπότε βρίσκεται μια κοινή φόρμουλα όταν και οι δύο χώρες αναφέρονται σε ζητήματα εθνικής ανεξαρτησίας και μη υποτελεί στους μεγάλους κλπ. Διάφορα για οικονομική συνεργασία κλπ. Πρέπει να πούμε τώρα για την οικονομική συνεργασία το εξής. Ότι αυτό που και η Χούντα ήθελε από την Ρουμανία ήταν τεχνογνωσία σε πετρελαϊκές έρευνες στην Ελλάδα. Προφανώς το ζήτημα αυτό θα συζητούσε ο Τσαουσέσκου αν ερχόταν στην Αθήνα με τον Παπαδόπουλο. Γιατί λίγο μετά ο Ιωαννίδης αρχίζει τις έρευνες και βρίσκουν κάτι που θέλει να πεταλέει και το κυπριακό ζήτημα παίρνει άλλη διάσταση λόγω της ύπαρξης κοιτασμάτων πετρελαίου στο Αιγαίο, φαλοκρηπίδα, ένα αέριος χώρος κλπ. Ζήτημα που ίσως το βρούμε ότι μπροστά μας τώρα πάει. Στην τεχνογνωσία συνεχώς ελπίζει η ελληνική πλευρά, πάντα από τη Ρουμανία, για να έρθουν οι δικοί που ξέρουν, για να βοηθήσουν τις τραγικές έρευνες και όλα τα γνωστά αυτά. Η συνδιάσκεψη βαλκανική συνδέεται τόσες αρχές του 1976 στην Αθήνα, ένα μεγάλο γεγονός για την ελληνική πλευρά, αλλά δεν υπάρχει συμβίωση. Είναι σε επίπεδο εμπειρογνωμών. Συζητούνται οικονομικά θέματα, τουρισμός, οικονομική συνεργασία κτλ. Αλλά τα βασικά ζητήματα δεν θίγονται. Και δεν θίγονται διότι τα βαλκανικά κράτη, ακόμα και τα κομμουνιστικά, έχουν τεράστιες διαφορές. Δεν μπόρεσε η κομμουνιστική ιδεολογία να ενοποιήσει τα Βαλκάνια. Όπως και σήμερα η ελεύθερη οικονομία, αμφιβάλλω αν πάλι θα τα καταφέρει να επιτύχει αυτή την ένωση. Εν πάση περιπτώσει, ας μην είμαστε αισιόδοξοι. Τι ζητήματα υπάρχουν. Δεν θέλει η Βουλγαρία να συζητηθεί το Μακεδονικό, το οποίο θέλει η Ιουγκοσλαβία με τους δικούς της όρους μακεδονικές μειονότητες. Δεν θέλει η Βουλγαρία να εμπλακεί στην αντιπολιτική διαφορά για το Αιγαίο, Κυπριακό κτλ. Και πού θα αναζητήσουμε τη λύση του Κυπριακού, η Αθήνα λέει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Η Βουλγαρία λέει σε μια διεθνή συνδιάσκεψη για να μπει μέσα και η Σοβιετική Ένωση. Και άλλα ζητήματα μετά που υπάρχουν, ακόμα και ζήτημα βουλγαρική μειονότητα στην Ντοβροτσά που μπορούσε να θέσει το Βουλγαρία. Λοιπόν, τα αποτελέσματα είναι ισχνά. Παρ' όλα αυτά διαμορφώνεται ένα καλό κλίμα το 1976. Εκείνο όμως το οποίο θέλει ο Τσαουσέου, ο Καραμαλής, είναι μεσολάβηση του Τσαουσέσκου στους Τούρκους για την πρόθεση των ελληνικών θέσεων. Αυτό το κάνει και με τον Τίτο και με τον Τσαουσέσκου να αναλάβουν πρωτοβουλία για την διευθέτηση της ελληνικής διαφοράς. Όμως από την τουρκική πλευρά δεν γίνεται τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή. Το 1976 είναι και η δεύτερη επίσκεψη του Τσαουσέσκου, όπου συζητούν τα διεθνή ζητήματα, συζητούν το γεγονός ότι το Ελσίνκι τελικά δεν απέφερε τους καρπούς εκείνους που θα έπρεπε, διότι πάλι η Σοβιετική Ένωση αρχίζει μια πρωτοβουλία να εγκαταστήσει προηγουμένους πυράβλους στην Ανατολική Ευρώπη. Ανακοινείται ζήτημα Μολδαβία στα χρόνια αυτά. Υπάρχει μια ένταση, καθώς ότι εδώ η Μολδαβία δεν αναγνωρίζεται ως έθνος από την ρουμανική ιστοριογραφία. Με αποτέλεσμα
τελικά πάλι ο Τσαουσέσκου να βλέπει ότι οι μικροί λαοί πάλι υποφέρουν από τους μεγάλους. Τα επόμενα χρόνια οι σχέσεις εξελίσσονται ικανοποιητικά. Δεν υπάρχουν συστήματα σε δυνατέ επίπεδο. Βεβαίως σε την ελληνική πολιτική προέχει κυπριακό ενδοτική διαφορά κτλ. Το 1979 είναι η άλλη επίσκεψη του Καραμανλή στο Βουκουρέστι. Είμαστε σε μία περίοδο τώρα όπου έχουμε την ανάμειξη της Κίνας στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Οι Κινέζοι επισκέπτονται και το Βελιγράδι και το Βουκουρέστι στα πλαίσια ενός αντισοβιετικού άξονα που προσπαθούν να δημιουργήσουν. Είναι η ένταση Βουλγαρίας και Ιουγκοσλαβίας στο Μακεδονικό και η χρονολογική διαφορά. Αυτά τα συζητούν Τσαουσέσκου και Καραμανλή στο 1979, αναφέρονται και μέσα. Η οικονομική συνεργασία υπάρχει, αλλά ο Καραμανλή θέλει και στα πολιτικά ζητήματα να υπάρχει αυτή η συμπαράσταση. Εκεί βέβαια υπάρχουν λίγο οι διαφορές. Ναι, ναι, καταδικάζουμε την τουρκική εισβολή. Να φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο. Σε αυτό υπάρχει σταθερή βοήθεια από την ρουμανική πλευρά. Πώς θα ευρεθεί η λύση σε συνέω συνταγματικό πλαίσιο, εκεί κάθε πλευρά έχει τις δικές της θέσεις. Εδώ μάλλον μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα τώρα, με το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και την τουρκική διαφορά. Εδώ υπάρχει μία απόκληση απόψεων, γιατί και η Ρουμανία έχει πρόβλημα με την Ουκρανία για το ζήτημα των νησιών, των Φιδιών. Όπου εκεί περίπου τουρκικές θέσεις συμβίπτουν με τις ρουμανικές, ουκρανικές και τις δικές μας, δεν μπορεί να εξαιρεθεί μία λύση. Γι' αυτό και ο Καραμανλής τελικά λέει: ας μην αναλάβει πρωτοβουλία ο Τσαουσέσκου για το ζήτημα αυτό. Σχετικά με την βουλγαρο-ιουγκοσλαβική διένεξη για το Μακεδονικό, η Ρουμανία παίρνει την βουλγαρική θέση. Όπως η Βουλγαρία αμφισβητεί την ιστορικότητα του Μακεδονικού έθνους, έτσι και η Ρουμανία αμφισβητούσε την ιστορικότητα του Μολδαβικού έθνους. Γι' αυτό το λόγο παίρνει την βουλγαρική θέση, την διένεξη αυτή κτλ. Μετά, τελειώνω τώρα σε λίγο, το 80-79 είναι η πρόσφαση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το 80 είναι η επιστροφή της Ελλάδας στο αρχικό σχέδιο του ΝΑΤΟ. Αυτά δεν επηρεάζουν πολύ τις σχέσεις. Σχετικά με την αριστερά, πάντα παρακολουθούσε ο Ιωμπραν τι θα κάνει η αριστερά. Έβλεπε όμως ότι δεν υπήρχε προοπτική ενότητας της αριστεράς στο 1945 μεταξύ του ΚΟΕ εσωτερικού και εξωτερικού και τελικά ο χώρος αυτός ουσιαστικά κυριάρχηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, έναντι του οποίου οι αριστεροί ηγέτες το 1974 έχουν πολύ επιφυλακτικές θέσεις. Τον θεωρούν ότι ήρθε να διεμβολήσει την αριστερά. Εν πάση περιπτώσει, το 1981 είναι η κυβέρνηση και εξαναγκάζεται πλέον και η Ρουμανία να συνδιαλλαγεί με την ΕΕ. Προβλήματα δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Οι Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν στη Ρουμανία. Έχει καταργηθεί το σύστημα clearing στις επαφές εμπορικές των δύο κρατών. Οπότε πρέπει να καταβάλει τώρα η Ελλάδα στη Ρουμανία ή η Ρουμανία στην Ελλάδα τα οφειλόμενα ποσά. Στην διεθνή τώρα σκηνή το ζήτημα που κυριαρχεί είναι απείραβλη βαλκανική. Είναι η πρωτοβουλία των Αμερικανών τότε να καταστήσουν πυράβλου στην Δυτική Ευρώπη. Βρίσκεται αυτή η βάση συνεννόησης όταν έρχεται ο Τσαουσέσκου στην Αθήνα το 1982 και υπόσχονται οι Ρουμάνοι ότι θα δώσουν τις συντάξεις στους Έλληνες, πολιτικούς πρόσφυγες που γυρίζουν, και ότι θα καταβάλουν και τα οφειλόμενα ποσά στην Ελλάδα από το σύστημα clearing που είχε καταλήξει. Τώρα όμως οι δρόμοι μας χωρίζουν. Η Ελλάδα βιώνει μια εφορία οικονομική δεκαετία του 80. Η Ρουμανία βρίσκεται σε πολιτική λιτότητα, αυστηρή λιτότητα. Διότι πρέπει να εξοφλήσει τα χρέη που τόσα με τόση ευκολία δίνανε οι δυτικές τράπεζες και το Διεθνές Ταμείο κτλ. Η βιομηχανία μεγάλη ανταγωνιστική δεν μπορεί να αναπτύξει. Πού θα πάνε τα ρουμανικά προϊόντα και το πετρέλαιο. Παίρνει πετρέλαιο και από το Ιράν. Από εδώ και πέρα, εμείς έχουμε την εφορία και όλα αυτά, η Ρουμανία είναι σε μια περίοδο αυστηρή λιτότητα. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, το 82 φεύγει ο Μπραντ από την Αθήνα, έχει εκπληρώσει το στόχο του. Θεωρώ ότι το βιβλίο του είναι μια πολύ σημαντική πηγή για τους ιστορικούς, διότι εμείς οι ιστορικοί μπορούμε να καταλάβουμε από τις συνομιλίες που έχει πώς να αξιοποιήσουμε μια πρωτοβουλία. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μεταφράσουμε όλο το βιβλίο λόγω οικονομικών δυσκολιών. Παρόλο όμως αυτό και θεωρούν την Ελλάδα, φταίει μια πηγή για ένα ιστορικό. Μπορεί να αντλήσει. Όταν κάποιος γράψει με ρουμανικές σχέσεις δεν μπορεί να γνωρίσει πλέον, διότι αυτός τα έγραψε με βάση τις εκθέσεις
που συνέβησε τότε προς τον Τσαουσέσκου και Μακοβέσκου και τα λοιπά που ήταν το εξωτερικό. Κατά συνέπεια για μας όπως τα απονεμάτα του Μπράγκ και τα απονεμάτα του Νικολάη τον Τόροφ, που ήταν πρέσβης τότε της Βουλγαρίας στην Ελλάδα, αποτελούν μια σημαντική πηγή. Χαίρομαι που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα να ασχοληθώ με την επιμέλεια της μετάφρασης. Μακάρι να είχα μεταφράσει όλο το βιβλίο, αλλά έστω και αυτό αρκεί. Ευχαριστώ τον εκδότη και τον γενικό πρόξενο και εσάς που ήρθατε. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ρουμανίας σε πολλαπλά επίπεδα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειαζόμαστε την Ρουμανία για το ζήτημα των Σκοπίων. Γιατί θέλουν να βάλουν τα Σκόπια με το φιό και μετά να βρούμε το όνομα. Εδώ πρέπει να υπάρξει ένα κοινό βαλκανικό μέτωπο. Εφόσον και η Ρουμανία δεν αναγνωρίζει το μολδαβικό έθνος, μπορεί να υπάρξει μια κοινή βαλκανική πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο θέμα, στη συγκεκριμένη, όπως και μια αναγνώριση του Κοσόβου, Τσινού του Σεκουιέσκ, υπέρ την ιστερία, δεν ξέρω τι φοβάστε κι εσείς και εμείς φοβάμαστε διάφορα ζητήματα, πάντως υπάρχει κοινή πορεία πλεύσης και εντός της Ευρώπης και εντός του ΝΑΤΟ. Να είστε καλά. Το λόγο έχει ο κ. Παταλάκης. Εγώ προέφυγα με ήθελα να μιλήσω για τη ζωή του Ιον Μπραντ, τη γνωριμία μας, πώς φτάσαμε σε αυτό το βιβλίο. Όπως καταλαβαίνετε, για έναν άνθρωπο που εδώ και 65 χρόνια γράφει, ο Ιον Μπραντ έδειχνε κάπως έτσι την εποχή που ήταν παρέτησης. Ένας ψηλός ψαχτός κύριος, που έμοιαζε που λέει αυτός σαν Γερμανός. Τι μπορείς να πεις σε 10 λεπτά για αυτόν που ήταν 10 χρόνια πρέσβης της Ρουμανίας στην Αθήνα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, το 1973-82, που αλλάξαν 8 κυβερνήσεις που λέει αυτός. Και όταν αλλάζουν κυβερνήσεις για κάποιον διπλωμάτα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να μάθει πάλι τους υπουργούς ποιες είναι οι κυβερνήσεις, τι λένε, τι κάνουν, τι σκοπεύουν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ήταν διπλωμάτης καριέρας, αλλά αυτό τον βοήθησε τελικά. Γιατί κατά καιρός από το 1955 που αποκαταστήθηκαν οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ρουμανίας μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 57 χρόνια. Το θέμα είναι πόσους προξένους, πόσους πρέσβεις θυμόμαστε μέσα από αυτά τα 57 χρόνια. Γιατί θυμόμαστε τον Ιον Μπραντ, υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος. Εγώ πρέπει τώρα να σας πω μερικά πράγματα για να καταλάβετε ότι τελικά ήταν ο μόνος που έκανε κάποια πράγματα εντελώς διαφορετικά. Βέβαια τον ευνόησε την περίοδο στην οποία βρέθηκε εδώ. Η ειλικρίνεια του, όπως είπε και ο κύριος Γενικός Πρόξενος, το γεγονός ότι έλεγε από την αρχή ότι δεν είναι διπλωμάτης καλός, οπότε ο κάθε πολιτικός τον έβλεπε πιο χαλαρά. Δεν ήταν, να πούμε, ο πρέσβης της Βουλγαρίας ή της Σοβιετικής Ένωσης ή κάποιας άλλης χώρας να τον έχει κάποιος απόσταση να δούμε τι λέει και τι κάνει, και να του ξεπεί καμιά λεξούλα και τι γίνεται. Ο Μπραντ με τον τρόπο του ήταν πολύ ευγενικός, είναι ένας κύριος πολύ ισορροπημένος, πολύ ήσυχος, ακούει, διαβάζει, ήταν από τους ανθρώπους που τον γραμμάτων, ήταν ένας φιλόλογος, είχε μέχρι το 1973 και όλη η ιστορία για αυτό να αρχίσει το 1973 όταν τελικά έπρεπε να επιλέξουν κάποιον πρέσβη για την Ελλάδα. Αυτός μέχρι τότε για 5 χρόνια ήταν υπουργός πολιτισμού, είχε κάνει κάποια ταξίδια, ήξερε κάποια πράγματα, μιλούσε μόνο γαλλικά και κάτι λίγα ιταλικά. Αυτό βέβαια ήταν και ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα, γιατί όπως μας είπε κάποια στιγμή, όταν έφτασε στο αεροδρόμιο στο Βουκουρέστι, τον περίμεναν όλοι οι πρέσβεις των σοσιαλιστικών κομμουνιστικών χωρών, με επικεφαλής φυσικά τον Σοβιετικό, και εκεί διαπίστωσε τώρα μιλούσαν ρωσικά εκτός από αυτόν. Δεν μπορούσε να μιλήσει με αυτούς. Ο πρέσβης της Σοβιετικής Ένωσης που μιλούσε την γαλλικά, έκανε την διακονία, αλλά βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με αυτόν γιατί αυτός έγινε τα ρωσικά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι από την αρχή προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ήταν ένας συγγραφέας και όλη η προσπάθειά του ήταν σε όλα αυτά τα χρόνια να πλησιάσει αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι γράφανε, ήταν και αυτοί συγγραφείς.
Οπότε οι κυκματούς μπορούσαν να επικοινωνήσουν πολύ πιο εύκολα, τον βλέπουν πιο χαλαρά. Και φυσικά αμέσως ο κύριος Μπραντ τους πρότεινε αμέσως να μεταφραστούν τα δικά τους στα βιβλία στα ρουμανικά. Για αυτούς φυσικά τον κάθε συγγραφέα είναι μεγάλη χαρά να μεταφραστεί το βιβλίο σου και σε κάποια άλλη ξένη γλώσσα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε μια συνεργασία με αυτούς όλους. Να συζητάνε για διάφορα σχέδια πολιτιστικά κυρίως. Αυτός έκανε πολιτιστική διπλωμάτια κυρίως. Έχουν μεταφραστεί πολλά, θα σας πω μερικούς τίτλους σε λίγο, αλλά αυτή ήταν μια κατεύθυνση. Η άλλη κατεύθυνση ήταν να πλησιάσει πολιτικούς οι οποίοι προερχόταν από Ρουμανία, οι οποίοι συμπαθούσαν ή στήριζαν τη Ρουμανία. Φανταστείτε ότι στην πρώτη του συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον Χρήστο Παλαμά, Χρήστος Ξανθόπουλος Παλαμά, καλός διπλωμάτης, γύρω στα 60 τέτοια εποχή. Αυτό το εξήγησε ποιος είναι και ότι έχει κάποιο τράκι, ξέρω εγώ ότι είναι συγγραφές, όμως του λέει μην ανησυχείς. Έτσι ξεκίνησα και την καριέρα μου το 38 στη Βραήλα, σαν γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Ρουμανία. Στη πόλη Βραήλα τότε ήταν ο Δούναβης, στα καράβια, τα νεκά, τα συμφέροντα κλπ. 2 χρόνια έμεινε τότε στην Βραήλα, αλλά αγάπησε τη Ρουμανία και έγραψε ένα βιβλίο «Ταξίδι στο Δούναβη». Αυτό φυσικά του Μπραντ ήταν καταλαβαίνει την χώρα. Αμέσως αυτό θα το μεταφράσουμε στα ρουμανικά. Γνωρίζει τον Νίκο Κανιδιώτη που ήταν, επειδή το γνωρίζω οπωσδήποτε, ήταν κοσμήτρας του διπλωματικού σώματος. Ήταν πρέσβης της Κύπρου. Αυτό εκείνη την εποχή ήταν πρέσβης και για την Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ. Οπότε γνώριζε τα πράγματα και το τι συμβαίνει στην Ρουμανία. Με το που τον γνώρισε, ακούστε τι του λέει. Εκεί λέει εγωμένο στο παλιό ψυχικό. Ψάχνοντα για οικόπεδα, διαπίστωσε ότι ένα οικόπεδο που είναι δίπλα σε εμά ανήκει στο ρουμανικό κράτο. Δεν του παίρνετε να κάνετε καμιά καινούργια που δεν έχετε στην πρεσβεία. Από τότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πράγματι το 1997 ο Μπραντ εγκαίνιασε λαμπρά το Ρουμάνικο Γερμανική Εκκλησία στο παλιό ψυχικό όπου παρεδέθηκαν πάνω από 1000 άτομα. Ήταν ένας νοικοκύρης ο οποίος κατόρθωσε και είναι περήφανος όπου πράγμα που μπόρεσε να πείσει αυτή την πρεσβεία αυτό το ρουμανικό σπίτι στην καρδιά της Αθήνας. Προχωρώντας τώρα τα πράγματα, πέφτει πάνω τον Σπύρο Τετενέ, στον οποίο αναφέρθηκε και ο καθηγητής. Με το που ξεχνά την κουβέντα, του μιλάει για τέτοια ρουμάνικα. Ήταν και αυτός από τη Ρουμανία. Είχε ζήσει κανένα 20 χρόνια, μιλούσε πάρα πολύ καλά ρουμάνικα. Προχωράει σε κάποιον άλλον γενικό γραμματέα και πέφτει πάνω στον Ιωάννη Τζούνι. Γεννημένη στη Ρουμανία, περίπου 20 χρόνια καθώς εκεί, και σπούδασε μετά στην Αθήνα στα 20 του χρόνου. Κάποια στιγμή είχαν μαζευτεί πάρα πολύ τέτοιοι που μιλούσαν ρουμανικά, έτσι ώστε οι άλλοι συνάδελφοί του πρέσβης από τις άλλες ανατολικές χώρες του λέγανε «Για πες μας και μας τι συμβαίνει στο Έλληνο-Ρουμανικό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος». Είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις, μάθαινε πάρα πολλά πράγματα. Ο Κρανιδιώτης του έχει μάθει και εξήγησε πάρα πολλά πράγματα για το Κυπριακό. Αργότερα γνώρισε και άλλους μεγάλους Έλληνες πολιτικούς στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων τον Ευάγγελο Λαμπέροφ, με τον οποίο στην αρχή, όταν πριν έρθει στην Ελλάδα, είχε διαβάσει τα δύο βιβλία του, ένα που αφορούσε τον Εμφύλιο Πόλεμο και άλλο για τους βλάχους της Ελλάδος και δεν τον άρεσε καθόλου οι ιδέες του. Αλλά μετά γίνανε καλοί φίλοι, έμαθε πάρα πολλά από αυτόν, έχει μεταφράσει κάποια έργα του και η φιλία ήταν τόσο σημαντική ώστε φανταστείτε γιατί την εποχή ο Μπραντ μπόρεσε και κατάφερε να πουλήσει στον ελληνικό στρατό 2.000 στρατιωτικά αυτοκίνητα Άρο. Παρόλο που το λέω αντέδρασε, δεν θέλανε, όχι δεν έχουν τεχνολογία, όχι δεν έχουν αυτά, ξέρω εγώ. Του στέλνει να πούνε ο Αγγλός και να μια τελευταία επιστολή και του λέει πώς ήρθε τα αυτοκίνητα, θα έρθουν με ανταλλακτικά, θα έρθουν να τα ελέγξετε. Μη μου εμφανιστεί κανένα πρόβλημα, θα με κάψετε. 2.000 αυτοκίνητα αγόρασε τότε η Ελλάδα, την Ρουμανία, αυτοκίνητα Jeep Arrow από την Ρουμανία, χάρη στην γνωριμία που είχε ο Μπραντ με τον Αβέρο.
και πούλησαν και πολλά άλλα πράγματα, παρόλο που ο Μπραντ δεν ήταν καλό στα οικονομικά, δεν ήξερα από εμπόρικα αυτά, παρόλα αυτά, εκείνη την εποχή οι οικονομικές ήταν καλές.